Ότι πρόεδρο για την τιμή που μου έκανε να μιλήσω εγώ για την ημέρα της γυναίκας. Για τη μητέρα μίλησα κι άλλες φορές. Για τη γυναίκα ομολογώ, μιλώ πρώτη φορά. Αν και τη γυναίκα την έζησα από τα νεανικά της χρόνια, από τα νεανικά της χρόνια μέχρι τα βαθιά γεράματα. Δεν θα σας μιλήσω για τις γυναίκες, για την εξέλιξη την επιστημονική, ούτε για τους αγώνες που έκαναν κατακτώντας τις ανώτερες βαθμίδες. Γι' αυτά μίλησαν άλλες ομιλήτριες πριν από μένα σε άλλες ομιλίες των προηγούμενων ετών. Θα σας μιλήσω για τις γυναίκες που έζησα εγώ στα δύσκολα και στα εύκολα χρόνια. Δηλαδή για τις παλιές και τις σύγχρονες. Από τις παλιές είμαι κι εγώ, λόγω ηλικίας. Αλλά πάντα ήθελα και το σύγχρονο πνεύμα και θαυμάστρια για τις σύγχρονες γυναίκες. Μεγάλωσα σε δύσκολα χρόνια και σε δύσκολες συνθήκες ζωής. Άλλωστε πολύ λίγοι άνθρωποι είχαν καλές συνθήκες εκείνα τα χρόνια. Της δικής μου γενιάς οι γυναίκες και οι κάπως νεότερες θυμούνται ότι ανέσεις δεν είχαμε καθόλου. Φως δεν υπήρχε, καντήλια και λάμπες. Νερό μία βρύση σε ένα χωριό και χωματόδρομοι. Οι γυναίκες όμως ήταν ζωντανές, καρτερικές, περιμέναμε καλύτερα χρόνια και καλύτερες συνθήκες. Ήρθαν καλύτερα χρόνια, ήρθαν και καλύτερες συνθήκες.